Ουσιαστικά το πρόβλημα βέβαια δεν ξεκινάει από σήμερα, ξεκινάει εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι έπρεπε να είχαμε προβλέψει ότι και οι βροχοπτώσεις είναι μεγαλύτερες, το ύψος βροχοπτώσεων είναι μεγαλύτερο και έχουμε μεγάλη ροή στη λίμνη από νερά. Εάν δούμε την παροχή του ξηροποτάμου θα δούμε ότι σχεδόν ίσως και να είναι και μεγαλύτερη από αυτή την εκροή που έχει εδώ πέρα η λίμνη στο σημείο αυτό. Νομίζω και πιστεύω βέβαια ότι πρέπει ο Χήμαρος να καθαριστεί από εδώ έως και στους απευλόγητους ώστε να έχει εύκολη διαφυγή. Εξίσου πρέπει να γίνει μια εκβάθυση, ίσως οι τεχνικοί βέβαια ξέρουν πολύ καλύτερα. Από ό,τι ξέρω, όπως είπατε και εσείς, είναι συσκέψεις γίνονται σήμερα συνεχόμενα. Νομίζω ότι αυτές οι συσκέψεις αύριο θα στεφούν με επιτυχία αν γίνει κάποιο έργο, γιατί πάλι το ίδιο θα, πάλι το ίδιο θα πάμε. Δυστυχώς όμως, από ό,τι βλέπουμε η κατάσταση, λίγο προχωράει στις συσκέψεις. Αυτή τη στιγμή που με καλέσατε και εμένα εδώ πέρα, δεν βλέπω να υπάρχει κανένα μηχάνημα να μπορεί να κάνει κάποια εργασία. Να μπορεί να κάνει κάποια εργασία. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε κι εσείς, ό,τι ήταν χθες είναι και σήμερα νομίζω. Δεν ξέρω αν θα είναι και αύριο. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα. Χρειάζεται καλύτερη και περισσότερη δουλειά βέβαια και καθαρισμός είτε σε οτιδήποτε άλλο. Όπως μου είπατε κι εσείς που κάνατε πλάνα ότι το bypass δεν λειτουργεί ουσιαστικά, ότι δεν έχει. Δεν τρέχει μεγάλη ποσότητα νερού μέσα που έπρεπε αυτή τη στιγμή να ήταν ορμητικά τα νερά προς την έξοδό τους. Ας ελπίσουμε, όπως είπαμε και πάλι, ότι θα είναι καλύτερα για αύριο. Θέλω κάτι να σας ρωτήσω. Οι λεγόμενες πόρτες την στιγμή αυτή βλέπουμε να λειτουργούν κανονικά, να είναι ανοιχτές. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές, είναι. Δεν ξέρω αν ήταν όλο τον χρόνο ανοιχτές. Από ό,τι είπαν κάποιοι τεχνικοί, ότι κάπου δεν ήταν γενικά ανοιχτές τελείως. Αλλά δεν ξέρω αν είναι τεχνικό το πρόβλημα, δεν είναι τεχνικό. Το θέμα μας είναι πάντως ότι αυτή την κατάσταση μέσα σε μία-μιάμιση εβδομάδα πρέπει να την ανατρέψουμε, γιατί θα έχουμε πολλά προβλήματα. Οι αποχετεύσεις βγήκαν στο Μαυροχώρι όλες έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.